ενώ δε ο ασθενής αδελφός βλάπτεται, εσύ δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα από το φαγητόν αυτό. Δεν είναι το φαγητόν που μας παρουσιάζει ευαρέστους εις τον Θεόν, διότι ούτε αν φάγομαι ευδοκιμόμεν και προοδεύομεν στην αρετήν, ούτε αν δε φάγομεν υπολοιπόμεθα και μένομεν πίσω εις αυτήν. Προσέχετε όμως μήπως το δικαίωμα αυτό που έχετε να τρώγετε από όλα, ακόμη και ειδωλόθητα, γίνει αιτία να αμαρτήσουν οι ασθενείς κατά την πίστη αδελφή σας. Επόμενον δε είναι να βλαβούν σοβαρά οι ασθενείς αδελφοί. Διότι εάν κανείς από αυτούς, ήδη σε, που έχεις την ορθήν γνώση, να κάθεσαι στο τραπέζι κάποιου ναού των ειδώλων, δεν θα στερεωθεί η συνείδησή του, αφού αυτός είναι ασθενής αδελφός, εις το να τρώγει τα ειδωλόθητα ως κάτι ιερών και ευλαβίας άξιον, και θα χαθεί παρασυρώμενος εις ειδωλολατρίαν ο αδελφός σου, που είναι αδύνατος πνευματικός, εξαιτίας της ειδικής σου γνώσεως. Αλλά δια την σωτηρίαν του αδελφού σου αυτού, ο Χριστός εθυσίασε την ζωήν του. Κι έτσι διαπράτεται αμάρτημα από το οποίον βλάπτονται μεγάλος οι αδελφοί, και δι' αυτό είναι τούτο αμάρτημα εις τους αδελφούς. Και πληγώνεται και χτυπάται σκληρά την συνείδησή τους, η οποία είναι ασθενής και αδύνατος. Αλυποπίπτεται συγχρόνως και εις αμάρτημα, το οποίο αναφέρεται εις αυτόν τον Χριστόν, που απέθανε για να σώσει τους αδελφούς αυτούς. Δι' αυτό δε, εάν αυτό που τρώγω γίνεται αιτία σκανδάλου και αμαρτίας εις των αδελφών μου, δεν θα φάγω ποτέ ή ονδήποτε είδος κρεάτων για να μη σκανδαλίσω των αδελφών μου. Και έρχομαι να σας δείξω ότι δια τους ασθενείς αδελφούς έκαμα και εξακολουθώ να κάνω θυσίες των δικαιωμάτων μου. Κεφάλαιον ένατον. Στίχοι 1 έως 27. Ο Παύλος, παράδειγμα αυταπαρνήσεως. Δεν είμαι Απόστολος με ίσα δικαιώματα προς τους άλλους Αποστόλους. Δεν είμαι ελεύθερος όπως όλοι οι χριστιανοί. Δεν είδα τον Ιησούν Χριστόν τον Κύριόν μας. Και δεν είστε εσείς το έργον που με την βοήθεια του Κυρίου συνετέλεσα. Εάν δι' άλλους δεν είμαι Απόστολος, τουλάχιστον όμως δι' σας είμαι Απόστολος. Διότι η σφραγίδα με την οποία πιστοποιείτε επίσημα το αποστολικό μου αξίωμα, είστε δια της χάριτος του Κυρίου σεις, τους οποίους εγώ οδήγησα εις Χριστόν. Η απάντησή μου προς εκείνους που με εξετάζουν εάν είμαι Απόστολος, είναι αυτή που δίδεται από την θείαν αυτήν σφραγίδα. Αφού λοιπόν είμαι κι εγώ Απόστολος, σαν τους άλλους Αποστόλους, ερωτώ. Δεν έχομεν εγώ και οι συνεργάτε μου δικαίωμα να φάγομεν και να πείομεν αυτά που μας προσφέρουν οι μαθητές μας? Μήπως δεν έχομεν και εμείς δικαίωμα να περιφέρουμε εις τας περιοδίας μας γυναίκα, χριστιανήν αδελφήν, για να μας υπηρετεί, καθώς περιφέρουν τέτοιαν και οι λοιποί Απόστολοι και οι λεγόμενοι αδελφοί του Κυρίου και ο Κυφάς? Ή μήπως μόνος εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχουμε δικαίωμα να μη εργαζόμεθα επάγγελμα βιοποριστικών για να κερδίζομεν από αυτό τα έξοδά μας? Είμεθα στρατιώτε του Χριστού που αγωνιζόμεθα για την εξάπλωση της βασιλείας του.
ποιος ποτέ λαμβάνει μέρος εις εκστρατείαν κατά του εχθρού με ειδικά του έξοδα. Είμεθα αμπελουργοί που καλλιεργούμεν το πνευματικό αμπέλι του Χριστού. Ποιος φυτεύει αμπέλι και δεν τρώγει από τον καρπόν του. Είμεθα πνευματικοί ποιμένες και εσείς είστε τα πρόβατά μας. Ποιος βόσκει πίμνιον και φροντίζει δι' αυτό και δεν τρώγει από το γάλα του πιμνίου. Αλλά μήπως αυτά που λέγω είναι σύμφωνα μόνον με συνηθίας και παραδείγματα ανθρώπινα. Ή μήπως δεν λέγει αυτά και ο Θεόπνευστος νόμος. Βεβαίως και ο νόμος λέγει ταύτα. Διότι έχει γραφεί εις των Μωσαϊκών νόμων. Δεν θα κλείσεις και δεν θα βουλώσεις το στόμα του βοδιού που αλωνίζει. Θα αφήσεις το στόμα του ελεύθερον να φάγει από τα στάχια που κοπιάζει για να τριφθούν εις το αλώνι. Αλλά ρωτώ, μήπως ο Θεός ως νομοθέτης ενδιαφέρεται για τα βόδια ή μήπως ορισμένος διημάς τους λογικούς ανθρώπους λέγει και νομοθετεί αυτά. Ναι, διημάς λέγει ταύτα, διότι διημάς τους πνευματικούς εργάτας και καλλιεργητάς εγγράφει ότι ο καλλιεργητής με ελπίδα του να απολαύσει την εσοδίαν οφείλει να καλλιεργεί την γην και εκείνος που γεμάτος ελπίδα αλωνίζει οφείλει να μετέχει και να απολαμβάνει τον καρπόν που ήλπισεν από τον αγρόν του. Και εμείς, σπορείς πνευματικοί και καλλιεργητέ, υπήρξαμεν μεταξύ σας. Εάν λοιπόν εμείς εσπήραμεν εις τας καρδίας σας των πνευματικών σπόρων της αληθείας και σας μετεδώκαμεν πνευματικά χαρίσματα, είναι μεγάλο πράγμα εάν εμείς θερίσομεν ως καρπών της πνευματικής μας αυτής σποράς τα σωματικά αγαθά σας. Και αν άλλοι χρησιμοποιούν τα δικαιώματα που τους δίδει ο νόμος εις σας τους μαθητευομένους, δεν δικαιούμεθα να χρησιμοποιήσουμε την εξουσίαν αυτήν πολύ περισσότερον εμείς. Αλλά όμως δεν εκάμαμεν χρήσιν των δικαιωμάτων μας αυτών. Αλυποφέρομεν κάθε είδος στερήσεις για να μην παρεμβάλλουμεν ουδέ το παραμικρόν εμπόδιον εις το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού. Και για να σας φέρω δια το δικαίωμά μας αυτό και άλλην απόδειξην από την Γραφήν σας ερωτώ. Δεν γνωρίζετε ότι οι Λεβίτε που υπηρετούν εις την λατρείαν του ιερού τρώγουν από τα προσφερόμενα εις τον ναόν? Οι ιερείς δε και οι αρχιερείς που παραμένουν κοντά εις το θυσιαστήριον δεν μοιράζονται μαζί με το θυσιαστήριον τα θυσίας που προσφέρονται εις αυτό? Και γίνεται αυτό κατά διαταγήν του Θεού? Όπως δε τότε ο Θεός, έτσι και ο Κύριος τώρα διέταξε δι' εκείνους που κηρύττουν το Ευαγγέλιον να ζουν από τα συνδρομάς εκείνων που ακούουν το Ευαγγελικόν κήρυγμα. Εγώ όμως δεν έκαμα χρήσιν κανενός από τα δικαιώματα αυτά. Δεν έγραψα δε αυτά που σας γράφω δια να γίνει έτσι και δι' εμέ και δια να μου δίδονται από σας τα αναγκαία δια την συντήρησήν μου. Όχι, δεν σας ζητώ τίποτε, διότι εγώ προτιμώ να αποθάνω μάλλον, παρά να κάμει κανείς αδιανών και χωρίς βάσιν εκείνο δια το οποίον καυχόμαι. Και το καύχημά μου αυτό είναι ότι κηρύττω το Ευαγγέλιον, χωρίς να επιβαρύνω κανέναν δια τη συντήρησή μου. Αυτό δε είναι πραγματικόν καύχημά μου, διότι αν κηρύττω το Ευαγγέλιον, τούτο δεν μου δίδει δικαίωμα να καυχόμαι, διότι το κήρυγμα
είναι επιβεβλημένη ανάγκη και υποχρέωση σε μέ, αφού ο Κύριος με κάλεσεν εις αυτό. Αλίμονον δε εις εμέ, εάν αθετών την υποχρέωσήν μου αυτήν, δεν κηρύττω το Ευαγγέλιον. Διότι, εάν έκανα το κήρυγμα από η δική μου θέληση και πρωτοβουλίαν, χωρίς να μου είναι επιβεβλημένον από την διακονίαν που μου ανέθεσε ο Κύριος, τότε θα είχα δικαίωμα να μου δοθεί μισθός. Εάν όμως το κάνω, όχι από η δική μου πρωτοβουλίαν, αλλά διότι μου ανετέθη η διακονία αυτή από τον Κύριον, τότε μου έχει εμπιστευτεί ο Κύριος οικονομίαν και διαχείρισιν και υπηρεσίαν, και αλίμονόν μου, εάν δεν δειχθώ πιστός δούλος και οικονόμος. Ποιον λοιπόν έργον μένει εις εμέ, για να μου ανήκει δι' αυτό μισθός και δικαίωμα να καυχόμαι, μου μένει τούτο. Όταν κηρύττω το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας, να εναποθέσω ως πολύτιμον θησαυρών εις τας καρδίας των ακροατών το Ευαγγέλιο του Χριστού, χωρίς να υποβάλω αυτούς εις δαπάνας και έξοδα, ώστε να μην κάμω ολότελα χρήσιν της εξουσίας που μου παρέχει το Ευαγγέλιο να τρέφομαι από τους χριστιανούς. Αλλά και όλα μου σχεδόν τα δικαιώματα τα εθυσίασα χάριν του Ευαγγελίου, διότι και τι ήμουν ελεύθερος από όλους και δεν ήμουν υφιστάμενος εις κανέναν άνθρωπον, εν τούτης εις όλους υπεδούλασα τον εαυτόν μου θεληματικός για να κερδίσω τους περισσοτέρους, και έγινα εις τους Ιουδαίους μεν Ιουδαίος για να κερδίσω Ιουδαίους. Εις εκείνους που ευρίσκονται κάτω από τον Μωσαϊκό νόμον, έγινα σαν να ήμουν κι εγώ υπονόμων για να κερδίσω τους υπονόμων. Εις τους εθνικούς που δεν είχαν όπως οι Ιουδαίοι νόμων, για να κερδίσω αυτούς που δεν είχαν νόμων, έγινα σαν άνομος. Μολονότι δεν διέπραξα καμίαν ανομίαν ενώπιον του Θεού, αλλά ζω σύμφωνα με τον νόμον ενώπιον του Χριστού. Έγινα εις τους ασθενείς κατά την πίστην και την γνώση χριστιανούς, σαν ασθενείς, για να κερδίσω εις Χριστόν τους ασθενείς. Εις όλους έχω γίνει τα πάντα και συγκατεύειν προς όλους τους χαρακτήρας, ώστε με κάθε τρόπον ανένοχον να σώσω μερικούς. Πράττω δε τούτο χάριν του Ευαγγελίου, για να γίνω μαζί με τους άλλους πιστούς, σαν ένας από τους πολλούς κι εγώ, συμμέτοχος εις τα αγαθά τα οποία τούτο υπόσχεται. Εις στάδιον αγώνων πνευματικών ευρισκόμεθα. Δεν γνωρίζετε ότι εκείνοι που μέσα εις στάδιον λαμβάνουν μέρος εις το αγώνισμα του δρόμου, όλοι μεν τρέχουν, ένας δε λαμβάνει το βραβείον. Να τρέχετε λοιπόν κι εσείς και να αγωνίζεστε έτσι προσεκτικά και ακούραστα, για να κερδίσετε το βραβείον. Καθένας δε που αγωνίζεται, εγκρατεύεται εις όλα, ακόμη και εις την τροφήν και εις το ποτόν. Και εκείνοι μεν αγωνίζονται και εγκρατεύονται για να λάβουν στέφανον που φθήρεται, εμείς όμως αγωνιζόμεθα διάφθαρτον στέφανον. Μιμηθείτε το παράδειγμά μου. Εγώ λοιπόν τρέχω έτσι, ώστε ξεύρω καλά τι ζητώ, δια ποιον σκοπόν αγωνίζομαι και με ποιον τρόπον θα τον επιτύχω. Δεν παρουσιάζομαι σαν να πυγμαχώ, γροθοκοπών τον αέρα και αγωνιζόμενος στα κούφια, αλλά ταλαιπωρώ το σώμα μου και το μεταχειρίζομαι ως δούλον, δια να μην αποδοκιμαστώ και αποδειχτώ ανάξιος του βραβείου εγώ ίδιος, που εκήρυξα εις άλλους και με την ειδική μου προτροπήν και διδασκαλίαν έλαβον αυτή το βραβείον. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον δέκατον, στίχοι 1-13. Τιμωρίε των Ισραηλιτών εις την έρημον.
ο κίνδυνος δε του να αποδοκιμαστόμεν ως ανάξιοι είναι πραγματικός. Όπως αποδεικνύεται από το τρομερόν παράδειγμα των προπατώρων μας Ισραηλιτών. Δεν θέλω δηλαδή να αγνοείτε εσείς αδελφοί ότι οι προπάτορές μας Ισραηλίτε όλοι ήσαν υπό την σκέπην και προστασίαν της Νεφέλης και όλοι αξιώθησαν να περάσουν ασφαλώς διαμέσου της Ερυθράς θαλάσσης και όλοι με εμπιστοσύνη ακολούθησαν τον Μωυσήν και ενώθησαν μαζί με αυτόν σαν διαβαπτίσματος, το οποίον έλαβαν ως εις άλλην κολυμβήθραν μέσα εις την Νεφέλην και την θάλασσαν. Και όλοι έφαγαν την αυτήν τροφήν του μάνα που τους εδίδετο με υπερφυσικήν ενέργειαν του πνεύματος και όλοι έπιον το αυτό ποτόν το οποίον με υπερφυσικήν πνευματικήν ενέργειαν ανέβλησε διότι έπιναν από υπερφυσικήν και αόρατον πέτραν που τους ακολούθη. Η πέτρα δε αυτή ήτο ο Χριστός. Αλλά και τι απήλαυσαν όλοι τους τα εξαιρετικά αυτά προνόμια. Με τους περισσότερους από αυτούς δεν ευαριστήθη ο Θεός. Διότι τους οργίστη και εστρώθησαν κάτω νεκροί στην έρημον χωρίς να πατήσουν εις την γην της επαγγελίας. Όλα δε αυτά έγιναν προφητικέ εικόνες που προλέγουν τι θα συμβεί και εις ημάς, ώστε να προσέχομεν, για να μην είμεθα επιθυμητέ κακών, καθώς και εκείνοι επεθύμησαν κακά και τιμωρήθησαν. Και μη γίνεστε με τα ειδωλόθητα ειδωλολάτρε, όπως έγιναν μερικοί από αυτούς, καθώς έχει γραφεί στο βιβλίο της Εξόδου, εκάθισεν ο λαός να φάγει και να πει, και σηκώθησαν μετά το φαγητόν και έπαιζον, χορεύοντες εις τιμήν και λατρείαν του μόσχου, που τον είχαν στήσει ως ειδωλόν τους. Ακόμη δε ας μην πορνεύομεν καθώς μερικοί από αυτούς επόρνευσαν και δια τιμωρίας του Θεού έπεσαν νεκροί εις μίαν ημέραν 23.000. Και ας μην πειράζομεν των Χριστών ζητούντες να δοκιμάσουμεν αν θα μας φυλάξει από τον κίνδυνο των ειδωλολατρικών εθήμων η παντοδυναμία και ευσπλαχνία του. Έτσι τον επείραξαν και μερικοί από αυτούς και δια τούτο εθανατώθησαν από τα φαρμακερά δαγκώματα των φιδιών. Και μη γογγίζετε εις τας θλίψης και δοκιμασίας, καθώς και μερικοί από αυτούς εγόγγισαν και εθανατώθησαν από τον εξολοθρευτήν άγγελον. Όλα δε αυτά συνέβαιναν εις εκείνους και ως προφητικές προεικονήσεις, εγγράφησαν δε για να νουθετηθόμεν και σοφρονιστόμεν εμείς, εις τους οποίους κατέληξαν οι έσχατοι χρόνοι, κατά τους οποίους ήρχισαν η νέα περίοδος του Μεσσίου και μετά τους οποίους θα επακολουθήσει η συντέλεια του κόσμου και η δευτέρα παρουσία. Από τα διδακτικά λοιπόν αυτά παραδείγματα της ιστορίας του Ισραήλ βγαίνει ως συμπέρασμα ότι εκείνος που έχει την ιδέα ότι στέκεται καλά, ας προσέχει μήπως πέσει, όπως έπεσαν και οι Ισραηλίτες που ανέφερα. Δεν σας κατέλαβε έως τώρα πειρασμός μεγάλος, αλλά κάθε πειρασμός που αντιμετωπίσατε
είτο προσωρινός και ανάλογος προς τα δυνάμεις του ανθρώπου. Όσον δε δια τους πειρασμούς που ενδέχεται να μας εύρουν εις το μέλλον, λόγω και του ότι με την αποφυγή των ειδωλοθήτων θα γίνεται δυσάρεστη εις τους ειδωλολάτρας, μην ξεχάνετε ότι είναι άξιος πάσης εμπιστοσύνης ο Θεός, ο οποίος, σύμφωνα με τις υποσχέσεις Του, δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε παραπάνω από τη δύναμή σας, αλλά μαζί με τον πειρασμόν θα φέρει και το τέλος του πειρασμού, ώστε να μπορείτε να υποφέρετε Αυτόν. Στίχη 14-33. Ποτήριον Κυρίου και ποτήριον δαιμόνων. Ακριβώς δι' αυτό, αγαπητοί μου, φεύγετε μακράν από την ειδωλολατρία, χωρίς να φοβηθείτε μήπως σας δημιουργηθεί δια τούτο πειρασμός από τους ειδωλολάτρας. Ομιλώ προς σας σαν εις φρονίμους και συνετούς που είστε. Κρίνετε εσείς δι' αυτό το οποίον θα σας είπω αμέσως. Το ποτήριον επί του οποίου ο Κύριος απήγγειλε την ευχαριστήριον δοξολογίαν και το οποίον με ευχαριστήριον προσευχήν καθαγιάζομεν, δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού? Ο άρτος τον οποίον εις το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας κόπτομεν, δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού? Επειδή δε ένας είναι ουράνιος αυτός άρτος, δια τούτο ένα ηθικόν σώμα είμεθα οι πολλοί, διότι όλοι από τον έναν άρτον μετέχουμεν και ενωνόμεθα όλοι με Αυτόν και διαμέσω αυτού γινόμεθα ένα και μεταξύ μας. Δια να βεβαιωθείτε δε ότι με τα ειδωλόθητα γινόμεθα συμμέτοχοι του θυσιαστηρίου των ειδώλων, κοιτάξετε τους Ισραηλίτες που είναι σαρκικοί, αλλά όχι και πνευματικοί απόγονοι των Πατριαρχών. Δεν είναι γεγονός ότι εκείνοι που τρώγουν τα θυσίας, οι οποίοι προσφέρονται από τους ιερείς του Ισραήλ, είναι κοινωνοί και συμμέτοχοι του θυσιαστηρίου? Έτσι και όσοι τρώγουν τα θυσίας των ειδώλων, γίνονται και αυτοί συμμέτοχοι και συγκοινωνοί των ειδώλων. Τι λέγω λοιπόν? Λέγω άραγε ότι το είδωλον είναι κάτι και εξεικονίζει πραγματικών θεών, ή ότι το ειδωλόθητον είναι κάτι και έχει κάποιαν δύναμη? Όχι, δεν λέγω κάτι τέτοιο, αλλά λέγω ότι τα ζώα που προσφέρουν θυσίαν οι εθνικοί και οι ειδωλολάτρε, τα θυσιάζουν εις τα δαιμόνια και όχι εις των αληθινών θεών. Διότι πίσω από τα είδωλα κρύπτονται δαιμόνια. Δεν θέλω δε εσείς να γίνεστε συγκοινωνοί και συμμέτοχοι των δαιμονίων. Δεν μπορείτε χωρίς ενοχή να πίνετε συγχρόνως το ποτήριον του Κυρίου που δίδεται εις την Θείαν Ευχαριστίαν και το ποτήριο των σπονδών που προσφέρονται εις τα είδωλα. Δεν μπορείτε να λαμβάνετε μέρος εις την τράπεζα του Κυρίου και εις την τράπεζα των δαιμονίων. Εάν δε επιμένετε να λαμβάνετε μέρος και εις τα δύο, ή ξέρετε τι κάνετε, προκαλούμεν έτσι η ζηλοτυπία των Κύριων και των ερεθίζομεν. Μήπως είμεθα ισχυρότεροι του, ώστε να δυνηθούμε να αντιμετωπίσουμε την οργή του? Όλα έχω εξουσία να τα πράττω, αλλά δεν συμφέρουν και δεν είναι ωφέλιμα εις εμέ όλα. Όλα έχω εξουσία να τα πράττω, αλλά δεν οικοδομούν όλα των πλησίων μου. Ας μη ζητεί εγωιστικά κανείς ότι του αρέσει ή ότι τον συμφέρει, αλλά ας ζητεί ο καθένας το συμφέρον και την πνευματική ωφέλεια του άλλου.
το καθήκον σας δε αυτό πρέπει να το τηρείτε και σχετικώς προς τα ειδωλόθητα, δια τα οποία ισχύουν αυτά που θα σας είπα αμέσως. Κάθε τι που πωλείται εις το κρεοπωλείον, τρώγεται το χωρίς να εξετάζεται εάν αυτό είναι ειδωλόθητον, και μη ζητείτε πληροφορίας, η οποία μπορεί να ταράξουν τη συνείδησή σας. Όταν δηλαδή δεν εξεύρετε ότι αυτό που τρώγετε είναι ειδωλόθητον, θα το τρώγετε αδιαφόρος και θα έχετε ήσυχον τη συνείδησή σας. Θα έχετε δε ήσυχον την συνείδησή σας, διότι θα το τρώγετε με το φρόνημα ότι η γη και κάθε τι που πληρεί και γεμίζει αυτήν ανήκει εις τον Κύριον. Συνεπώς και αυτό που τρώγετε του Κυρίου είναι. Εάν δεν σας προσκαλεί να συμφάγετε κάποιος από τους απίστους και θέλετε να πάτε, κάθε τι που σας παραθέτει τρώγετε το χωρίς να κάνετε καμία εξέταση, για να μην λαμβάνετε αφορμή και σας τύπτει η συνείδησης. Εάν όμως σας είπε κανείς ότι αυτό που σας παραθέτουν είναι ειδωλόθητον, τότε μην το τρώγετε δι' εκείνον που σας το ανήγγειλε και δια την συνείδησήν του, η οποία επόμενον είναι να τον τύψει. Εάν φάγει και αυτός, ή να εξεγερθεί εναντίον σας, εάν δε φάγει. Σας λέγω λοιπόν να μην το τρώγετε. Όχι διότι τα ειδωλόθητα μπορεί να σας μολύνουν, διότι όπως είπαμε του Κυρίου είναι η γη και κάθε τι από το οποίο είναι γεμάτη. Όταν δε λέγω συνείδηση, εννοώ όχι την ειδική σου, αλλά τη συνείδηση του άλλου. Πρέπει δε να προσέχω την συνείδηση του άλλου και να μην τρώγω. Διότι προς τι η ελευθερία που έχω του να τρώγω και ειδωλόθητα ακόμη, να γίνεται αφορμή κατακρίσεως από τη συνείδηση του άλλου. Εάν δε εγώ φωτισμένος από την χάρη της πίστεως, δεν θεωρώ κανέν φαγητόν ακάθαρτον και μετέχω δια τούτο από όλα τα φαγητά, γιατί να κακολογούμε δια την πράξην αυτήν, για την οποίαν εγώ ευχαριστώ τον Θεόν, τον Δημιουργό των φαγητών και ευεργέτην μου. Λοιπόν, είτε τρώγετε, είτε πίνετε, είτε πράτετε οτιδήποτε, όλα εις δόξαν Θεού να τα πράτετε. Μη γίνεστε αφορμή προσκόμματος και πτώσεως και εις Ιουδαίους και εις Έλληνας και εις την Εκκλησίαν του Θεού. Συμπεριφέρεστε καθώς και εγώ, ο οποίος καθόλα αρέσκω εις όλους, χωρίς να ζητώ εκείνο που συμφέρει εμέ, αλλά εκείνο που συμφέρει τους πολλούς για να σωθούν. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον ενδέκατον, στίχοι 1 έως 16. Το κάλυμα των γυναικών κατά την λατρεία. Γίνεστε μιμητέ μου, καθώς και εγώ έγινα μιμητής του Χριστού. Έρχομαι τώρα να σας γράψω και δια μερικάς αταξίας που συμβαίνουν εις τα συνάξεις σας. Πρωτίστως σας επαινώ, αδελφοί, διότι εις όλα με ενθυμίστε και κρατείτε στερεά και πακριβώς τας διδασκαλίας, όπως σας τας παρέδωκα προφορικώς. Θέλω όμως να γνωρίζετε ότι καθενός χριστιανού ανδρός, διευθύνουσα και άρχουσα κεφαλή είναι ο Χριστός. Κεφαλή δε της γυναικός είναι ο άνδρας της. Κεφαλή δε του Χριστού είναι ο Θεός, ο οποίος είναι πατήρ του και εκ της αυτής ουσίας
ανάρχος τον εγέννησε. Κάθε άνδρας, είτε έγγαμος, είτε άγαμος, που προσεύχεται εις την κοινή λατρεία σας, ή ως προφήτης φωτισμένος από το πνεύμα φανερώνει το θέλημα του Θεού, όταν έχει επί της κεφαλής του κάλυμα, το οποίο είναι σύμβολο υποτελείας, κατεντροπιάζει την κεφαλήν του. Διότι έρχεται να λατρεύσει ή να υπηρετήσει τον Χριστόν, αρνούμενος με το κάλυμα της υποτελείας που φορεί, το αξίωμα και την κυριαρχία την οποία του έδωκε ο Χριστός. Κάθε γυναίκα δε η οποία προσεύχεται ή προφητεύει χωρίς κάλυμα εις την κεφαλήν και ζητεί έτσι να ανδροφέρνει, κατεντροπιάζει την ειδική της κεφαλήν, δηλαδή τον άνδρα της, επειδή αρπάζει το αξίωμά του και διεκδικεί από αυτόν την υπεροχήν. Η γυναίκα αυτή παρουσιάζει την αυτήν ακοσμίαν και ανυποταξίαν, την οποίαν και εκείνη που εξήρισε την κεφαλήν της. Διότι εάν δεν είναι σεμνά καλυμμένη μία γυναίκα, ας κουρεύει λοιπόν και τα μαλλιά της όπως τα κουρεύει ο άνδρας. Εάν δε είναι άσχημον και απρεπέσει στη γυναίκα να κουρεύει ή να ξυρίζει τα μαλλιά της, ας καλύπτεται καλά και ας μη θέλει να μιμείται τον άνδρα. Διότι ο μεν άνδρας δεν πρέπει να καλύπτει την κεφαλήν του, επειδή επλάστη εξ αρχής, ως ο Κύριος εκπρόσωπος της κυριαρχίας του Θεού επί της γης, και είναι δια τούτο περισσότερον από τη γυναίκα εικόν και δόξα του Θεού. Η γυναίκα δε, ως το εξαιρετικότερον από τα άλλα κτίσματα που έχει υπό την εξουσίαν του άνδρας, είναι δόξα του ανδρός. Πράγματι δε ο άνδρας είναι υπεροχότερος από τη γυναίκα, διότι δεν έγινε ο άνδρας από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα έγινε από τον άνδρα. Και επιπλέον δεν εκτίστη ο άνδρας για να βοηθεί την γυναίκα, αλλά η γυναίκα επλάστη προς χάριν και βοήθειαν του ανδρός. Δια τούτο οφείλει η γυναίκα από συστολήν και εντροπήν προς τους αγγέλους, που αοράτος είναι παρόντες, να έχει επί της κεφαλής της κάλυμα, το οποίο είναι σύμβολο της εξουσίας που έχει επ' αυτής ο άνδρας. Πλην όμως, μην νομίσετε ότι η εξουσία αυτή του ανδρός είναι απεριόριστος, διότι μετά την δημιουργία των πρωτοπλάστων, ούτε άνδρας γεννάται χωρίς γυναίκα, ούτε γυναίκα χωρίς άνδρα, σύμφωνα με τους νόμους που όρισε ο Κύριος. Διότι καθώς η γυναίκα προήλθε από τον άνδρα, έτσι από τότε και ο άνδρας γεννάται διαμέσου της γυναικός. Όλα δε τα κτίσματα και μαζί με αυτά και ο άνδρας έχουν την αρχή των και την ύπαρξή των από τον Θεόν. Ας κάμει μόνος του καθένας από σας ορθήν και δικαίαν κρίσιν. Είναι πρέπον γυναίκα να προσεύχεται εις τον Θεόν χωρίς να φέρει κάλυμα επί της κεφαλής? Ή μήπως και αυτή η φύσης η οποία δίδει τα μακριά και πολλά μαλλιά περισσότερον εις τη γυναίκα, δεν σας διδάσκει ότι ο άνδρας μεν, εάν τρέφει μαλλιά σαν τη γυναίκα, είναι τούτο εντροπή δι' αυτόν? Και η γυναίκα δε, εάν τρέφει μαλλιά, είναι τούτο εις αυτήν στολισμός? Διότι τα μακριά μαλλιά τις έχουν δοθεί σαν ένα φυσικόν πέπλον. Εάν όμως ύστερα από όσα είπαμε, νομίζει κανείς και φαντάζεται πως μπορεί να δημιουργεί ζητήματα και να γίνεται φιλόνικος, ας γνωρίζει ούτως ότι εμείς δεν έχουμε τέτοια συνήθεια, να είναι δηλαδή κατά τα σώρας της λατρείας χωρίς κάλυμα η γυναίκα, αλλά ούτε και εκκλησία του Θεού έχουν τέτοια συνήθεια. Έρχομαι τώρα εις άλλην αταξίαν σας. Στίχη 17 έως 22. Αταξία των Κορινθίων κατά το Κυριακόν δείπνον.
Η παραγγελία δε αυτή που πρόκειται να σας κάμω δεν είναι προς έπαινόν σας, διότι συναθρίζεστε όχι δια το καλύτερον, δια να ωφελείτε δηλαδή και οικοδομείτε ο ένας τον άλλον, αλλά συναθρίζεστε δια το χειρότερον, δηλαδή να βλάπτεστε πνευματικώς. Διότι πρώτον μεν, όταν συναθρίζεστε η σύναξη εκκλησιαστική, ακούω ότι μεταξύ σας υπάρχουν διαιρέσεις φατριαστικέ. Και ένα μέρος από όσα ακούω, το πιστεύω. Το πιστεύω δε, διότι είναι φυσικόν να υπάρχουν μεταξύ σας και διαιρέσεις. Είστε άνθρωποι, με ελαττώματα και αδυναμίας, και ο Θεός επιτρέπει να εκδηλώνονται οι αδυναμίες σας αυτές, για να γίνουν φανεροί μεταξύ σας εκείνοι που έχουν δοκιμασμένην αγάπην και δεν παρασύρονται εις φατριασμούς. Από το παράδειγμά τους δε, να διδαχτούν και οι άλλοι. Όταν συναθρίζεστε εις τον τόπον αυτών της λατρείας με τας διαιρέσεις σας αυτάς, δεν είναι δυνατόν να φάγετε ακατακρίτως και προς ωφέλειάν σας το δείπνον που ο Κύριος συνέστησε. Τρώγετε δε βέβαια δείπνον και τώρα, αλλά αυτό είναι βεβήλωσης του ιερού δείπνου που μας παρέδωκε ο Κύριος. Διότι καθένας σας, χωρίς να περιμένει τους άλλους και μάλιστα τους πτωχούς εκ των αδελφών, προλαμβάνει αυτούς εις το φαγητόν και τρώγει μόνος του και χωρίς αυτούς το ειδικόν του δείπνον. Κι έτσι συμβαίνει άλλος μεν πτωχότερος να πεινά, άλλος δε πλουσιότερος να μεθά. Αλλά δεν πρέπει να γίνεται αυτό, ούτε υπάρχει δικαιολογία γι' αυτό. Διότι, μήπως δεν έχετε σπίτια δια να τρώγετε και να πίνετε, ή καταφρονείτε την σύναξη των πιστών που αποτελεί την Εκκλησία του Θεού και καταντροπιάζετε εκείνους που δεν έχουν. Τι να σας είπω, να σας επενέσω δι' αυτό? Δεν σας επενώ. Στίχοι 23 έως 34. Η παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Και δεν σας επαινώ, διότι εγώ παρέλαβα από τον Κύριον το εντελώς αντίθετο από εκείνο που κάνετε εσείς. Παρέλαβα δηλαδή εκείνο που σας παρέδωκα, ότι ο Κύριος Ιησούς τη νύχτα που επαρεδίδετο έλαβε άρτον και αφού έκαμε ευχαριστήριον προσευχήν, έκοψε εις τεμάχια των άρτων και είπε «Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου που θυσιάζεται και την στιγμήν αυτήν κόπτετε εις κομμάτια προς χάρη σας και προς σωτηρίαν σας. Τούτο που κάνω τώρα μαζί σας, να το κάνετε συνεχώς για να ενθυμίστε με ευγνωμοσύνη στην θυσίαν του Σταυρού που την επρόσφερα για να σας σώσω». Ο Σαύτος επήρε και το ποτήριον, αφού ετελείωσε το δείπνον, και είπε «Τούτο το ποτήριον εμπεριέχει το αίμα μου και είναι δι' αυτό η νέα διαθήκη που συνάπτεται και επισφραγίζεται με το αίμα μου. Να κάνετε τούτο πάντοτε για να θυμίστε εμέ και την θυσίαν μου και θα κάνετε την ανάμνησιν αυτήν κάθε φορά που θα πίνετε από το αγιασμένον αυτό ποτήριον. Θα κάνετε δε με το ιερόν αυτό και μυστηριώδες δείπνον την ανάμνησιν του Κυρίου, διότι κάθε φορά που τρώγετε τον άρτον αυτόν και πίνετε το ποτήριον τούτο, κηρύτεται και ομολογείται δημοσία με πίστην και ευγνωμοσύνην το θάνατον, που δια την σωτηρίαν των ανθρώπων υπέστη ο Κύριος. Και έτσι η ομολογία αυτή και η ανάμνηση του σταυρικού θανάτου του Κυρίου θα γίνεται συνεχώς και αδιακόπως μέχρι ότου έλθει ο Κύριος κατά την Δευτέραν του παρουσίαν. Ώστε οποιοσδήποτε τρώγει τον άρτον αυτόν και πίνει το ποτήριον της κοινωνίας του Κυρίου αναξίως θα είναι ένοχος διασέβιαν και βεβήλωσιν την οποίαν αποτολμάει στο σώμα και το αίμα του Κυρίου.
Ας εξετάζει δε κάθε άνθρωπος με προσοχήν τον εαυτόν του και αφού προετοιμαστεί με την εξέταση αυτήν, τότε ας τρώγει από τον καθαγιασμένον άρτον και ας πίνει από το καθαγιασμένον ποτήριον. Διότι εκείνος που τρώγει και πίνει αναξίως από τον καθαγιασμένον άρτον και ίνον, τρώγει και πίνει κατάκριμα και καταδίκηνη στον εαυτόν του, επειδή δεν κάνει διάκριση του σώματος και του αίματος του Κυρίου, αλλά μεταχειρίζεται και τρώγει ταύτα, σαν να ήσαν κοινέ τροφέ. Διότι δε αναξίως και χωρίς δοκιμασίαν του εαυτού σας, τρώγεται και πίνετε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, δι' αυτό υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και απέθαναν αρκετοί. Διότι εάν ανεκρίναμεν και εξετάζαμεν με φόβο Θεού τον εαυτό μας, προτού να προσέλθουμε εις την Θείαν Κοινωνίαν, δεν θα καταδικαζόμεθα από τον Θεόν με αυτού του είδους τας τιμωρίας. Όταν δε κατακρινόμεθα από τον Κύριον με ασθενείας, τιμωρούμεθα παιδαγωγικώς από Αυτόν, για να διορθωθόμεν και μη κατακριθόμεν εις την μέλουσαν ζωήν με τον κόσμον που ζει μακριά από τον Θεόν. Ώστε, αδελφοί μου, όταν συναθρίζεστε για να φάγετε το Κυριακόν δείπνον, περιμένετε ο ένας τον άλλον. Εάν δε κανείς πεινά, ας τρώγει στο σπίτι του, για να μην γίνονται συνάξεις σας εις καταδίκην. Τα δε λοιπά περί των οποίων μου γράφεται σχετικώς προς το Κυριακόν δείπνον, όταν θα έλθω θα τα κανονίσω. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 12, στίχοι 1-11. Η φύση, ο σκοπός και διαφορέ των πνευματικών χαρισμάτων. Δια δε τα πνευματικά χαρίσματα, αδελφοί, δεν θέλω να έχετε εσείς άγνοια. Γνωρίζετε ότι, όταν είστε εθνικοί, παρασύρεστε μακράν του αληθινού Θεού προς τα είδωλα, τα άψυχα και άφωνα, ως να σας τραβούσε κανείς, χωρίς να έχετε βούληση ειδική σας. Επειδή λοιπόν τότε επλανάστε, και επόμενον είναι τώρα να μην έχετε την ακριβή γνώση περί των πνευματικών χαρισμάτων, δια τούτο σας κάνω γνωστόν ότι κανείς από εκείνους που ομιλούν με έμπνευση του Πνεύματος του Θεού δεν λέει «επικατάρατος να είναι ο Ιησούς». Αλλά και κανείς δεν δύναται να ομολογήσει με ειλικρινήν πίστην και ευλάβιαν Κύριον τον Ιησούν, παρά μόνον με τον φωτισμόν του Αγίου Πνεύματος. Και υπάρχουν μεν διανομέ διαφόρων χαρισμάτων, αλλά το πνεύμα που διαιρεί και διανέμει τα χαρίσματα είναι ένα και το αυτό. Και διανομέ υπηρεσιών υπάρχουν, άλλη δηλαδή υπηρεσία ανατίθεται εις αυτό και άλλη εις το άλλο μέλος της Εκκλησίας. Κι έτσι όμως διανέμονται έτσι διακονία εις την Εκκλησίαν, ένας και ο αυτός Κύριος διανέμει ταύτας και υπηρετείται δι' αυτόν από όλους. Υπάρχουν και διανομέ δυνάμεων, που εκδηλώνονται ως έκτακτη και υπερφυσική ενέργεια και πράξεις. Ο αυτός όμως Θεός ενεργεί όλα αυτά τα ενεργήματα εις όλους εκείνους, διαμέσου των οποίων ενεργούνται, καθώς και εις εκείνους προς ευεργεσίαν των οποίων γίνονται ταύτα. Δίδεται δε εις τον καθένα το χάρισμα με το οποίο φανερώνεται η ενέργεια του Πνεύματος, για να εξυπηρετηθεί το συμφέρον και η ωφέλεια όλων των μελών της Εκκλησίας.
διότι εις άλλον μεν δίνεται από το πνεύμα λόγος, που εξηγεί βαθιά και με σοφίαν τας μυστηριώδης βουλάς και σωτηριώδης αληθείας του Θεού. Εις άλλον δε δίδεται λόγος, που εξηγεί εις τους πιστούς όσα ο λόγος της σοφίας αποκαλύπτει και μεταδίδει εις αυτούς την σωτηριώδη γνώσην. Δίδεται δε σύμφωνα με την χορηγίαν του αυτού Αγίου Πνεύματος. Εις άλλον δε δίδεται από το αυτό πνεύμα χάρισμα πίστεως, με το οποίον γίνονται θαύματα. Εις άλλον δε χαρίσματα θεραπείας διαφόρων ασθενειών, οι οποίοι ιατρεύονται με την θαυμαστήν ενέργεια του αυτού πνεύματος. Εις άλλον δε δίδονται κατορθώματα και έργα δυνάμεων υπερφυσικών. Εις άλλον δε δίδεται το χάρισμα της προφητείας. Εις άλλον δε δίδεται χάρισμα με το οποίο διακρίνει τους αληθινούς προφήτας από τους απατεώνας και τα πραγματικά χαρίσματα του πνεύματος από τα ψεύτικα που κρύβουν απατηλά την πλάνην. Εις άλλον δίδεται χάρισμα να ομιλεί διαφόρους γλώσσας. Εις άλλον δίδεται το χάρισμα να ερμηνεύει τας γλώσσας και να κάνει καταληπτά εις όλους εκείνα που λέγονται εις άλλας γλώσσας. Όλα δε αυτά, τα πολλά και ποικίλα χαρίσματα, ενεργεί το ένα και το αυτό Άγιον Πνεύμα, το οποίον μοιράζει ιδιαιτέρως και χωριστά εις τον καθένα, σύμφωνα με την Θεία του θέληση. Και η θέληση στο αυτή δεν είναι μεροληπτική και αυθαίρετος, αλλά πάντοτε αποβλέπει εις το συμφέρον και εκείνου εις τον οποίον δίδεται το χάρισμα και του όλου σώματος της Εκκλησίας. Στίχοι 12 έως 31. Τα χαρίσματα απαρτίζουν ενότητα. Διότι καθώς το ανθρώπινο σώμα είναι ένα και έχει πολλά μέλη, όλα δε τα μέλη του σώματος του ενός και τι είναι πολλά αποτελούν ένα σώμα, έτσι και ο Χριστός με το πλήθος των πιστών είναι ένα σώμα πνευματικών. Μη παραξενεύεστε όταν ακούτε ότι όλοι οι πιστοί είμεθα ένα, διότι και εις το πνεύμα όλοι εμείς εβαπτίστημεν και από ένα πνεύμα ανεγεννήθημεν όλοι στην κολυμβήθραν, δια να γίνομεν ένα σώμα, είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες είμεθα πρωτύτερα κατά την εθνικότητα και την θρησκείαν, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι κατά την κοινωνικήν μας θέσιν και τάξιν, και όλοι εποτίστημεν ένα πνεύμα, διότι σαν άλλα δένδρα εποτίστημεν όλοι με το αυτό πνευματικό νερόν της χάριτος. Μη παρασύρεστε δε από το ότι είμεθα πολλοί και μη απορείτε πόσοι πολλοί μπορεί να είναι εν, διότι και το σώμα δεν είναι ένα μέλος, αλλά πολλά. Εάν επί παραδείγματι είπε το πόδι, επειδή δεν είμαι χέρι, δι' αυτό δεν είμαι από τα μέλη του σώματος, με το ότι λέγει των λόγων αυτών, έπαυσεν άραγε να είναι μέλος του σώματος. Και αν είπε το αυτή, αφού δεν είμαι μάτι, δεν είμαι από τα μέλη του σώματος, τάχα διότι είπε των λόγων αυτών, έπαυσε να είναι μέλος του σώματος. Έτσι κι εσύ, επειδή έχεις αυτό το χάρισμα και δεν έχεις εκείνο που θα επροτίμας, δεν πάβεις δι' αυτό να ανήκεις εις το ένα του Χριστού σώμα. Εάν όλον το σώμα ή το μάτι, τότε πού θα ή το η ακοή, το σώμα θα έμενε κοφόν. Και αν όλο το σώμα ή το ακοή, πού θα ή το η όσφρησης, το σώμα θα εστερεί το όσφρησιν. Τώρα όμως ο Θεός σοφά ετοποθέτησε εις το σώμα καθένα από τα μέλη ακριβώς, όπως σύμφωνα με την αγαθότητα και πανσοφίαν του ηθέλησε, πάντοτε δια το συμφέρον και την εξυπηρέτηση του σώματος ολοκλήρου. Εάν όμως ήσαν όλα ένα μέλος, τότε πού θα ήτο το σώμα, δεν θα διελύετο,
αλλά τώρα υπάρχουν μεν πολλά μέλη, ένα όμως σώμα, εις το οποίον το ένα μέλος εξαρτάται από τα άλλα και δεν μπορεί το καθένα μέλος να κάμει χωρίς τα άλλα. Δεν μπορεί, επί παραδείγματι, το μάτι να είπει στο χέρι «Δεν έχω την ανάγκη σου» ή πάλιν η κεφαλή να είπει στα πόδια «Δεν έχω την ανάγκη σας». Αλλά τα μέλη που εκ φύσεως φαίνονται ασθενέστερα, αυτά είναι περισσότερον αναγκαία δια την ύπαρξη του σώματος. Και εκείνα τα μέλη του σώματος που τα θεωρούμεν περισσότερον άσχημα και νομίζομεν ότι στερούνται τιμήν σχετικώς προς τα άλλα, αυτά τα σκεπάζομεν και έτσι τα περιβάλλομεν με περισσότεραν τιμήν. Και τα άσχημα μέλη μας έχουν περισσότερον εξωτερικών στολισμών και κοσμιωτέραν περιβολήν. Τα δε μέλη μας που φαίνονται εύσχημα δεν έχουν ανάγκη να τα σκεπάσουμε. Αλλά ο Θεός έσμιξε μαζί διάφορα μέλη, εύσχημα και άσχημα, και έφτιασε το σώμα. Και έδωκε περισσοτέραν τιμήν εις το μέλος που είτε εις ευσχημοσύνην, είτε εις δύναμην, υστερεί από τα άλλα. Και έκαμε την σοφήν αυτήν ανάμειξην ο Θεός, δια να μην υπάρχει διχασμός και διαίρεσης στο σώμα, αλλά να λαμβάνουν την ιδίαν και ίσιν φροντίδα να μεταξύ τους τα μέλη, το ένα δια το άλλο. Και πράγματι, είτε πάσχει και πονεί ένα μέλος, πάσχουν μαζί του όλα τα μέλη. Είτε δοξάζεται ένα μέλος, χαίρουν μαζί του όλα τα μέλη. Σεις δε οι χριστιανοί, είστε σώμα Χριστού και μέλη, που αναλόγως του χαρίσματός του, έχει ο καθένας σας μίαν θέση και ένα μέρος εις την ζωήν του συνόλου. Κι άλλους μένα τοποθέτησε ο Θεός εις την Εκκλησίαν πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους. Έπειτα άλλους τους έθεσε να κάνουν κάθε είδος θαύματα, άλλους να έχουν χαρίσματα θεραπειών, χαρίσματα προστασίας των ορφανών, των χειρών, των πτωχών, των παντός είδους ασθενών, χαρίσματα κυβερνήσεως και διοικήσεως εν τη Εκκλησία, χαρίσματα διαφόρων γλωσσών. Εις τον καθένα ο Κύριος έδωκε το ειδικόν του χάρισμα. Μήπως είναι όλοι Απόστολοι? Μήπως είναι όλοι Προφήτες? Μήπως είναι όλοι Διδάσκαλοι? Μήπως έχουν όλοι χαρίσματα θαυματουργικά? Μήπως έχουν όλοι χαρίσματα θεραπειών? Μήπως όλοι ομιλούν γλώσσας? Μήπως όλοι έχουν το χάρισμα να διερμηνεύουν γλώσσας? Επιδιώκεται δε με ζήλον τα χαρίσματα που φέρουν μεγαλυτέραν ωφέλιαν. Γι' αυτό δε είναι και ανώτερα χαρίσματα. Και σας δεικνύω ακόμη δρόμων και μέσων έξοχων και υπέροχων, με το οποίον αποκτώνται τα καλύτερα χαρίσματα. Και το μέσον αυτό είναι η αγάπη. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 13, στίχη 1-13. Υπέροχος ύμνος της αγάπης. Εάν υποθέσομεν ότι ομιλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, δεν έχω όμως αγάπην, έγινα όμοιος προς τον άψυχον χαλκόν που βουίζει
όταν τον κτυπούν, ή προς το κύμβαλον που βγάζει θορυβώδη και χωρίς σημασία ήχον. Και αν έχω το χάρισμα της προφητείας και αν γνωρίζω όλα τα μυστικά σχέδια των βουλών του Θεού και έχω όλην την γνώση που μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος και αν έχω κάθε βαθμόν πίστεως ώστε να μεταθέτω και βουνά ακόμη, δεν έχω όμως αγάπην, δεν είμαι τίποτε. Και αν διαθέσω όλα τα υπάρχοντά μου για να θρέψω με ψωμιά τους πτωχούς και αν παραδώσω το σώμα μου για να καώ, δεν έχω όμως αγάπην, δεν ωφελούμαι τίποτε από τα θυσίας αυτάς. Εκείνος που έχει αγάπην είναι μεγαλόψυχος, ανεκτικός και με πλατιά καρδιά. Γίνεται ευεργετικός και ωφέλιμος. Η αγάπη δεν φθονεί. Η αγάπη δεν ξυπάζεται και δεν φέρεται με αλαζονίαν και προπέτειαν. Δεν φουσκώνει από ίησιν και υπερηφάνειαν. Δεν πράττει τίποτε το άσχημον. Δεν ζητεί τα ειδικά της συμφέροντα. Δεν ερεθίζεται από θυμών και οργήν. Δεν σκέπτεται ποτέ κακόν κατά του πλησίον. Ούτε λογαριάζει το κακόν που έπαθε από αυτόν. Δεν χαίρει όταν βλέπει να γίνεται κάτι άδικον. Χαίρει δε όταν βλέπει την αλήθεια να επικρατεί. Σκεπάζει όλα στα σελήψεις του πλησίον και δεν τον διαπομπεύει δι' αυτάς. Σχηματίζει ευμενή πεποίθηση υπέρ του αγαπωμένου εις όλα. Και όταν ευρίσκεται ενώπιον παρεκτροπών του πλησίον, ελπίζει ότι από όλας αυτάς θα διορθωθεί ούτως. Εις όλα δεικνύει υπομονήν δια των πλησίων. Η αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ. Αλλά μένει πάντοτε βεβαία και ισχυρά, ακόμη και μετά το θάνατό μας. Είτε προφητεία υπάρχουν τώρα ως χαρίσματα του Πνεύματος, θα καταργηθούν. Είτε χαρίσματα γλωσσών υπάρχουν, και αυτά θα πάψουν. Είτε γνώσεις υπάρχει, θα καταργηθεί και αυτή. Θα καταργηθούν όλα αυτά εις την μέλουσαν ζωήν. Διότι τώρα μερικώς και ατελώς γνωρίζομεν, και μερικώς προφητεύομεν. Εις των βίων αυτών, οι γνώσεις μας είναι περιορισμένοι και οι προφήτε μέρος μόνον των μυστηρίων της Θείας Σοφίας μας αποκαλύπτουν. Όταν δε εις των μέλλοντα βίων έλθει το τέλειον και μας δοθεί η τελεία γνώσης, τότε το μερικόν και ατελές θα καταργηθεί. Αυτό δε που σας γράφω θα το καταλάβετε καλύτερα με το εξής παράδειγμα. Όταν ημιν νήπιον, ως νήπιον ομίλουν, ως νήπιον εσκεπτόμουν, ως νήπιον έκρινα και συλλογιζόμουν. Όταν όμως έγινα άντρας, κατήργησα πλέον εκείνα τα νηπιώδη. Δεν ομιλώ πλέον σαν νήπιον. Οι σκέψεις μου δε και ο συλλογισμός μου είναι τώρα όρημα και ανδρικά. Κατά αναλογίαν, μπορείτε να σχηματίσετε κάποιαν ιδέαν δια την γνώση και την άλλην τελειότητα που θα μας δοθεί στην άλλην ζωήν. Διότι τώρα βλέπομεν σαν εις μετάλλινον καθρέφτην θαμπά
και τόσον ατελώς, ώστε μας μένουν πολλά ενίγματα που δεν μπορούμε να τα εξηγήσομεν. Τότε όμως θα είδομεν φανερά και καθαρά, διότι θα είδομεν κατευθείαν πρόσωπον με πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος της αληθείας. Τότε όμως θα λάβω τόσο τελείαν γνώσιν, όσον τέλεια με εγνώριζεν ο παντογνώστης Κύριος, όταν ενεργούσε την επιστροφήν μου και με καλούσεν εις το αποστολικόν αξίωμα. Αυτά θα γίνουν εις την μέλουσαν ζωήν. Τώρα δε, εις την παρούσαν ζωήν, μένουν η πίστης, η ελπής και η αγάπη. Αυτά τα τρία. Μεγαλυτέρα δε από αυτά είναι η αγάπη. Μουσική.